Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Μαντζαβέλα, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον νομό της Λέσβου. Ο κύριος Μαντζαβέλας είναι από τη Λίμνο. Καλημέρα σας, μας ακούτε? Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Καλή εβδομάδα. Τι καιρό έχει εκεί πέρα στη Λίμνο? Από χθες νομίζω ότι μυρίζει όλο και πιο πολύ καλοκαίρι. Καλοκαίρι, σωστά. Και εδώ το ίδιο, λοιπόν. Καταρχήν, κυρία Μαντζαβέλα, θα ήθελα να, έτσι, να συστηθείτε λίγο στους ακροατές και στις ακροάτριες, καθώς αποτελείτε ένα νέο πρόσωπο, θα λέγαμε, στην τοπική πολιτική κονίστρα του νομού της Λέσβου. Να μας πείτε την ιδιότητά σας, έτσι, και τι ακριβώς εκεί κάνετε στη Λίμνο. Λοιπόν, γεννήθηκα σε Θεσσαλονίκη το 1960, αλλά στη Λίμνο ζω από το 2019 μόνιμα, είμαι παντρεμένος, έχω ένα γιο, ο οποίος όπως και πολλά άλλα παιδιά έχει ξενιτευτεί, είναι στην Ολλανδία, δουλεύει και σπουδάζει ταυτόχρονα. Τι έχω κάνει, ας ξεκινήσουμε από τις σπουδές. Έχω τελειώσει δασολογία στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια έφυγα με υποτροφία Γαλλία. Έκανα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και όταν γύρισα στην Ελλάδα εργάστηκα ως ερευνητής και ως επισκέπτης καθηγητής κάποιες φορές. Ενώ από το 1991-92, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 97 ήμουν επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Ήταν ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Και από το 1997 εργάζομαι ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και αηφόρου ανάπτυξης. Μάλιστα, αυτή είναι η επαγγελματική. Ακούγοντας το βιογραφικό σας, το οποίο είναι πραγματικά άριστο, αν και δεν είσαστε στο κόμμα των αρίστων, εντός εισαγωγικών η λέξη φυσικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προέκυψε να πάτε, να γυρίσετε στην έτσι, Λίμνος, από πού προέκυψε? Στη Λίμνο για πρώτη φορά ήρθαμε το 2001 για διακοπές. Μάλιστα. Και ήταν αυτόματη, είναι αυτό που λέμε έπαθα Λίμνο, δηλαδή. Ναι. Πρώτη εντύπωση ήταν το... και τόσο καθοριστική που χτίσαμε σπίτι μετά και αρχίσαμε και μέναμε όλο και πιο πολύ και τώρα μένουμε μόνοι. Μάλιστα. Τα προβλήματα όμως εσείς μπορεί να αγαπήσατε τη Λίμνο και να μένετε εκεί μόνιμος πια κάτοικος εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζω η Λίμνος είναι πάρα πολλά. Τα γνωρίζετε φυσικά από πρώτο χέρι και τα ζητήματα των συγκοινωνιών και τα θέματα με την υγεία. Έτσι ακούμε πολλές φορές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Λίμνου με την έλλειψη αναισθησιολόγου αλλά και άλλων ειδικοτήτων κτλ. Θα ήθελα λίγο να μου συνοψίσετε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε περίπτωση διακυβέρνησης της χώρας από το κόμμα σας πώς θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών που αντιμετωπίζει η Λίμνος ειδικότερα. Ωραία ερώτηση, μεγάλη ερώτηση και μεγάλη θα είναι και απάντηση γιατί βάζετε πολλά θέματα. Καταρχάς στη Λίμνο όπως και σε όλη την Ελλάδα πέρα από τα ειδικά προβλήματα οι πολίτες αντιμετωπίζουν όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα θέματα μείωσης του εισοδήματός τους, ακρίβειας, πληστηριασμών που αυτά δεν ακούγονται αλλά υπάρχουν. Δεκάδες πολίτες στη Λίμνο τους έχουν έρθει ραβασάκια από την εφορία, από το ΕΦΚΑ, από τα φαντς κτλ. Έτσι για κατασχέσεις. Άρα λοιπόν η Λίμνος έχει τα θέματα, τα προβλήματα που έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα συν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ισιωτικότητα. Τώρα, για να μην λέμε τι γίνεται, νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει καθημερινά πολύ καλά το τι γίνεται. Τι θα κάνουμε? Αυτό, οι διαπιστώσεις που μπορούν να κάνουν όλοι, τη λύση είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που λέμε συνοπτικά. Είναι 4 πολύ βασικοί πυλώνες
του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ όπως εξειδικεύτηκε και αναγγέλθηκε και κωδικοποιήθηκε σε 11 άρθρα, αυτά που λέμε 11 άρθρα του Συμβολαίου Αλλαγής. Ποιοι είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες? Είναι αύξηση μισθών, εισοδημάτων, μείωση τιμών, μείωση της ακρίβειας δηλαδή, προστασία της ιδιοκτησίας και ένα κράτος το οποίο θα κοιτάει προς τον πολίτη, θα εξυπηρετεί τον πολίτη και θα είναι περήφανο για τις υπηρεσίες που προσφέρει και ο πολίτης επίσης υπερήφανος για τις υπηρεσίες από το κράτος που λαμβάνει. Σε αυτό το κομμάτι είναι και αυτό που λέγατε για το νοσοκομείο της Λίμνου και για άλλα νοσοκομεία και στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά και στον Αιστράτη. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής. Έχουμε μία κατάσταση όπου προσπαθούμε μέρα με την ημέρα να βρούμε έναν αισθησιολόγο από ένα άλλο νησί, του Αιγαίου ή των Κυκλάδων, να φέρουμε. Δεν γίνονται προγραμματισμένα χειρουργία. Χτυπάμε ξύλο κάθε μέρα, μη μας συμβεί κάτι, γιατί ενδεχομένως δεν θα υπάρχει χειρούργος. Λέμε λοιπόν εμείς όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτό που πρέπει να στηρίξουμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Και τι συγκεκριμένα λέμε γι' αυτό? Αυξάνουμε τις δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες, σε ένα πρωτοφανές ποσοστό του ΕΠ, 7% του ΕΠ, που σημαίνει ότι ορθοποδίζουν τα νοσοκομεία μας και οι εργαζόμενοι σε αυτά, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν τα απαραίτητα κίνητρα που είναι οικονομικά. Παρένθεση, μιλάμε για μισθούς 3.000 ευρώ για αυτούς τους γιατρούς που θα μπουν για πρώτη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για 1.000 ευρώ σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, επίδομα σε νησιά και άγονες περιοχές αφορολόγητα κάθε μήνα, ισχυρά κίνητρα που συνοδεύονται με κίνητρα που έχουν να κάνουν με την αγορά πρώτης κατοικίας, έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική, με την εξέλιξη των γιατρών στο αντικείμενό τους και βεβαίως πάνω απ' όλα Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ούτε τα νοσοκομεία, τα κτίρια. Κτίρια χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό δεν προσφέρουν και τίποτα. Άρα λοιπόν λέμε μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι είναι γύρω στα 5.000 άτομα, και επιπλέον 15.000 νέες προσλήψεις σε βάθος τετραετίας που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αξιοπρεπούς περίθαλψης στους πολίτες. Αυτό όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Μιλάμε για τα νησιά, ξέρετε, λέμε τα νησιά αποψηλώνονται, όλο και φεύγουν άνθρωποι. Το βλέπουμε και στη Λέσβο και στη Λίμνο και στο Το είδαμε Λέσβο, και στην τελευταία απογραφή αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Φεύγει ο κόσμος. Είναι θέμα πολιτικής όσον αφορά τα εργασιακά, τις επενδύσεις κτλ. Είναι και θέμα ασφάλειας. Εγώ όταν ήρθα στη Λίμνο και αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που ρωτήσαμε είναι αν το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της Λίμνου έχει τις δυνατότητες περίθαλψης. Δεν είναι μόνο λόγω ηλικίας, που είναι από ένα σημείο και μετά, αλλά είναι και ανεξάρτητα από ηλικίες, ατυχήματα και ούτω καθεξής. Χτύπα ξύλο που ναι, βέβαια. Επομένως, η στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε και υποδομές και εξοπλισμό και προσωπικό να έχει αρκετό και επαρκές, είναι θέμα ασφάλειας για τους κατοίκους. Και όταν υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει και το κίνητρο για οποιοδήποτε να έρθει σε ένα μέρος, να εγκατασταθεί. Τα νησιά μας είναι ένας εξαιρετικός τόπος για να έρθει κάποιος να δημιουργήσει την οικογένειά του σε ένα περιβάλλον
μακριά από αυτό που ξέρουμε στις μεγάλες πόλεις, έτσι, σε ένα τοπίο και σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό, με τοπικά προϊόντα πρώτης ποιότητας κτλ. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο να είναι όχι μόνο ασφαλές αλλά και αξιοπρεπές ως προς την παροχή υπηρεσιών του. Μάλιστα, και για τις συγκοινωνίες θα ήθελα να μου πείτε λίγο, καθώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί ο τομέας αυτός. Δρομολογούνται πλοία 40 και πλέον ετών, πρόσφατη περίπτωση με το Πρέβελης εδώ για την γραμμή Πειραιά Χίο Μυτιλίνη. Τρόμαξα όταν το άκουσα αυτό. Ναι, εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρχουν αξιόπλα πλοία τα οποία έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια δρομολόγηση. Έτσι, τα 40 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, προφανώς υπάρχει κάποια νομοθεσία τα οποία τα εξαιρεί, δεν ξέρω, αλλά δρομολογούνται και αυτά. Ωστόσο, μιλάμε περί νησιωτικότητας, μιλάμε περί ανάπτυξης των νησιών, η πολυπόθητη αυτή ανάπτυξη, και απ' την άλλη, βλέπουμε όλοι απαντές ότι δρομολογείται ένα πλοίο το οποίο κάνει 14 και πλέον ώρες, για το οποίο έχουν σημειωθεί για το 2022 τουλάχιστον πλήστα όσα προβλήματα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον στον τύπο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε όμως στην προεκλογική περίοδο. Έτσι, ταρακουνήθηκαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και κυρίως ο εκχείου ορμόμενος ο κύριος Νότης Μηταράκης, οπότε το πήραν πίσω. Ωστόσο, στο μυαλό τους έτσι υπάρχει αυτό. Για τη Λίμνο τώρα, ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα ότι το χειμώνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το καλοκαίρι κάπως καλυτερεύουν τα πράγματα. Ωστόσο, το χειμώνα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει κάποιο σχέδιο για αυτά τα ζητήματα τα ακτοπλοϊκά, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχει μονοπόλιο στην ακτοπλοεία, μία επί της ουσίας εταιρεία είναι αυτή που λιμένεται, θα λέγαμε, καθώς η κερδοφορία είναι τεράστια τις γραμμές του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι πρότιθεται να κάνει γι' αυτό? Σωστά λέτε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς δεν είναι ζημιογόνες, δεν προκύπτει ζημία από την δρομολόγηση πλοίων τους, ιδιοκτησίας τους στα νησιά μας. Αντίθετα, έχουν κέρδη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε, να το γνωρίζουμε όλοι. Και έτσι είναι. Δεν κάνουν λοιπόν καμία χάρη σε κανέναν. Ίσα-ίσα συμμετέχουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να έχουν ωφέλη, να έχουν κέρδη. Από τη μεριά λοιπόν του κράτους που κάνει αυτούς τους διαγωνισμούς είναι και αυτό, το κράτος δηλαδή, και το συγκεκριμένο Υπουργείο που βάζει και τους όρους του διαγωνισμού, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ σωστά. Στους όρους λοιπόν αυτού του διαγωνισμού έχει μεγάλη ευθύνη κυρίως το κράτος ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι. Αυτό που συμβαίνει πέρα από το θέμα της παλαιότητας των πλοίων, εμείς εδώ έχουμε το Aqua Blue που είναι μεσοπέλαγα αρμενίζω, έτσι, αρκετές φορές το χρόνο. Και με πολλά προβλήματα. Πέρυσι το καλοκαίρι τουλάχιστον καταγράψαμε ως ειδησιογραφία δηλαδή αρκετά προβλήματα που είχαν σημειωθεί και αναβολές δρομολογίων κτλ. Έτσι. Πέρα λοιπόν από την παλαιότητα των πλοίων είναι και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Πρώτον, με τη συχνότητα των δρομολογίων, παραδείγματος χάρη συζητώντας με αθλητικά σωματεία εδώ στη Λίμνο, μου λέγανε ότι για να πάνε στη Μυτιλίνη, αντίστοιχα προβλήματα προφανώς θα έχουν και τα σωματεία, ας πούμε, τα αθλητικά της Μυτιλίνης, για να πάνε στη Μυτιλίνη να παίξουν ένα αγώνα, χρειάζονται 3 με 4 μέρες παραμονή στη Μυτιλίνη, που σημαίνει γύρω στα 3.000 ευρώ έξοδα για ένα αγώνα, γιατί είναι πολλά παιδιά, διαμονή, διατροφή, και όλα αυτά, έτσι, είναι θέματα τα οποία προφανώς θα πρέπει να λυθούν ή να προσπαθηθεί να βρεθεί μια λύση. Αλλά είναι και το θέμα το οικονομικό.
έτσι, το οικονομικό του καθενός από εμάς. Έτσι, πρόσφατα ήμουνα για την παρουσίαση των υποψήφιων βουλευτών στη Λέσβο και αναγκαστικά, με την έννοια του ότι δεν υπήρχε τρόπος επιστροφής, δεν υπήρχε εναλλακτική, με πολύ μεγάλη χαρά, παρέμεινα Μυτιλήνη και είχα την ευκαιρία να συναντήσω και φορείς και υπηρεσίες, παρέμεινα στην Μυτιλήνη 4 μέρες. Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα που προφανώς θα πρέπει να απασχολήσει. Στα γενικά μέτρα που έχουμε εξαναγγείλει και αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι. Με ένα εμβληματικό μέτρο που θεσπίσαμε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, το μεταφορικό ισοδύναμο, νομίζω ότι μαζί με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με μια συζήτηση και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, νομίζω ότι θα καλυτερεύσουν αρκετά τις συγκοινωνίες την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης. Να πούμε εδώ, να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, κατά την τελευταία του επίσκεψη πριν από μία εβδομάδα, προηγούμενο Σάββατο συγκεκριμένα, στην Χίο, εξήγηλε και την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου σε φοιτητές αλλά και επισκέπτες στα νησιά, αλλά εξήγηλε επίσης και υγειονομικό ισοδύναμο σε σχέση με την παροχή κινήτρων στους γιατρούς και νοσηλευτές και στις ειδικότητες φυσικά, προκειμένου να παραμείνουν, να υπάρξει παραμονή των ιατρών στα νησιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, καθώς έχουμε περάσει το χρόνο, πρέπει να ακολουθήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Λέω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε περάσει έτσι το χρόνο το διαθέσιμο. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές των πολιτών. Να πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους την απόφαση να αλλάξουμε πολιτικά, να έχουμε μια διαφορετική κυβέρνηση από αυτή που ζήσαμε στο πετσί μας 4 χρόνια. Αυτό δεν έχω να πω κάτι Μάλιστα. άλλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή επιτυχία να έχετε στον προεκλογικό αγώνα. Σας ευχαριστώ Γεια πολύ. Σας. Καλή σας μέρα.